Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στη Γέργερη και στο 17ο λεπτό ο Ζούζουλας ανατράπηκε από τον Κοκολάκη, δόθηκε το πέναλτι από τον κύριο Κρασαγάκη σε αυτή την ανατροπή. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει προβάδισμα στο σκορ δεν χάθηκε, εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι ο Ντελία, 0-1 για την ομάδα του Κατσαμπά. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να ελέγχει το παιχνίδι. Σε αρχές επανάληψης όμως, εξαιρετική ομαδική ενέργεια, assist, Περογαμβράκη, γκολ, Χριστοφοράκη για το 1-1 για τον Ρούβα που αναθάρισε μετά τον γκολ, όμως η χαρά για τους γηπεδούχους δεν κράτησε πολύ. 5 λεπτά αργότερα πήρε την μπάλα ο Φρόκου με ένα εξαιρετικό τελείωμα, έδωσε εκ νέου προβάδισμα με 1-2 στην ομάδα του Κατσαμπά, η οποία έδειξε να θέλει πολύ την νίκη σε αυτό το παιχνίδι με τον Ρούβα. Οι γηπεδούχοι είχαν κάποιες καλές στιγμές στην συνέχεια για να ισοφαρίσουν, εδώ με τον Ξημεράκη. Λίγο αργότερα ένα σουτ από τον Αντώνη Πρικάκη, η μπάλα κατέληξε δίπλα από τα goal post. Η ΑΕΚ βρήκε χώρο στις αντεπιθέσεις τα τελευταία λεπτά, μια ευκαιρία για τον Μανουσάκη για τρίτο goal, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε corner. Τελικά το 1-2 παρέμεινε ως το τελικό σφύριγμα του διαιτητή κυρίου Κρασαγάκη.